σου, καπετάνιε μου! Τι κάνουμε? Τελικά, κύριε Κώστα μου, τι είσαι, καπετάνιος? Είσαι βοσκός, τι είσαι τελικά? Όλα τα κάνουμε, μπαμπά μου, όλα. Για πες μου, Κώστα μου, πάω στην παλιόνι σου που το κάνω κάθε χρόνο, κάθε Πάσχα. Τι κάνεις τώρα εδώ? Ρίχτω το λίγο φαϊπά και πιάσουμε κανένα ρύφι, αλλά είναι δύσκολα, αυτά αγριεύουν τώρα. Α, το κάνεις τώρα για, το, για να τα δώσεις για τα μούρια κλπ? Ναι. Α, τα ξεγελάς δηλαδή τώρα? Όταν ξεγελάσουμε κανένα. Ναι, δηλαδή είσαι καλός ψαράς στη θάλασσα και εδώ, εδώ είναι πιο δύσκολο. Τι να κάνουμε? Τι γίνεται τώρα εδώ, καπετάν Κώστα μου, εδώ? Θα τα μαζέψεις πόσα περίπου? Πολλά είναι, αλλά είναι σκορπισμένα. Άλλα εδώ, άλλα πιο πάνω, άλλα πιο μέσα. Θα τα καταφέρετε? Εδώ μέσα, λίγο. Σε βοηθάει κανείς? Με βοηθούν τα παιδιά. Α, είναι εδώ και ο... είναι ο Σάκης. Ο Σάκης είναι εδώ? Και ο Σκεύος εδώ. Τέλεια. Εδώ είναι το λοιπόν. Παιδιά, τα κόνια. Καλή Ανάσταση να έχετε. Επίσης, να είστε καλά. Γεια Σάκη μου. Καλημέρα. Τι μου κάνεις? Καλά, εσείς? Εστιάτορος καλός, ψαράς καλός, βοσκός καλός. Τι να κάνεις? Βοηθάς τον πατέρα. Μπορούμε στη θάλασσα, τώρα στη στεριά. Είναι εύκολο. Εντάξει, ο μπαμπάς λέει ότι είναι δύσκολο το πιάσιμο. Θέλει πόδια. Θέλει πόδια, ε. Δηλαδή, πώς θα τα πιάσετε τώρα αυτά? Εντάξει, θα ματρίζουμε, αλλά αυτά εδώ τα κυνηγάμε. Τα κυνηγάμε. Λίγο τα ξεγελάμε και τα πάμε. Λοιπόν, να είσαι καλά. Καλή Ανάσταση να έχεις. Το καλό, το καλό. Καπετάνιε, ξέρεις να σφυρίζεις? Για τράβα μου μια σφυριά. Άρα, τι γίνεται? Καλημέρα, κυρία Κατερίνα μου, τι μου κάνετε? Καλημέρα, καλά είσαι. Πάτε να ταΐσετε? Πάμε να ταΐσουμε τα πουλιά του Νικόλα. Πώς είναι ο κορονοϊός? Λυπούμαστε που έχουμε τον κόσμο που πεθαίνει. Να, τώρα είναι ουσιαστικά. Ο κύριε Μικές είναι μακριά σου? Δεν είναι κοντά, ε? Εδώ είναι. Λοιπόν, θα πάτε να ταΐσετε και μετά να πούμε το Αναστάσιμο στον Άγιο Πέτρο. Να το πούμε. Έλα. Να το πούμε, τι να κάνω. Μικέ μου, καλημέρα. Καλημέρα. Τι μου κάνεις? Κλεισμένη είμαι σε σωστηρή γιατί φοβούμαι τον Καριαλό. Το φοβάσαι αυτό τελικά, ε? Α, προσέχετε όμως, έτσι. Για πες μου, με τα ρυφάκια σου τι γίνεται φέτο? Ορίστε. Με τα ρύφια σου, με τα κατσίκια σου. Σχόλασα. Σχόλασες, ε? Συνταξιούχος τώρα? 95 χρονών, καλά είμαι. Πόσο χρονό είσαι? 95. Παναγία μου, να σε καλά, να σε καλά. Εγώ ήρθα να δω την Κατερίνα σου. Δεν μου λες τώρα, Μικέ μου, ήτανε όμορφη μικρή? Ε? Όμορφη. Όμορφη ήταν, ε? Σου τραγούδαγε ωραία τότε? Καλά τραγούδι, το ξέρεις εσύ ότι δεν υπάρχει άλλη συγκάλυνο. Δεν υπάρχει σαν την Κατερίνα, ε? Να σου ευχηθώ να έχεις καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση. Έλα, μια χάρη θέλεις, για πες μου. Έχω με ένα κουρέκο από τα μαλλιά μας. Α, είσαι ακούρευτος τώρα, ε? Ναι, δεν πούμε. Τώρα με τον κορονοϊό πρέπει να είμαστε μακριά. Έλα, υπομονή θα κάνεις, υπομονή. Έτσι είναι τα χωράφια της Παλιονίσου. Γεμάτα μαργαρίτες. Είναι μια εικόνα πολύ όμορφη. Που μας λέει ότι το Πάσχα έρχεται. Πώς πάτε? Καλημέρα, ποθητέ μου. Καλημέρα. Τι μου κάνεις? Τι έκανα, κανένα κακονδύα. Είναι παρό. Είναι παρό. Δεν μπορείς. Ξέρεις πόσα χρόνια σε ακούω έτσι και όλο έρχομαι και σε βλέπω όλο πιο ζωντανό. Πιο ζωντανό σε βλέπω. Εγώ ήρθα γιατί πάντα το κάνω αυτό, να σας βλέπω. Λίγο πριν από το Πάσχα. Καλά είκαμε. Ποθητέ μου, να είσαι καλά, να είσαι δυνατός, να σε καμαρώνουν τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου. Καλά. Και η πετρούλα σου. Βέβαια. Παίζουν μια ευχή για το Πάσχα. Ας σου πω μια ευχή. Μια ευχή πες μου για το Πάσχα. Υπήρξε ένα αρνί καλό. Α, η αρνί. Ναι. Εγώ σου λέω για ευχή και εσύ μου λες για ρύφια. Δεν θα μου πεις καλό Πάσχα. Κάνω μάμα μου χάλια, άρρωστη είμαι. Έλα πετούλα μου, εντάξει, μακριά θα είμαστε. Μακριά. Πώς θα πάτε, πώς θα πάτε με τον κορονοϊό? Αυτό τον κορνάτο είναι μια άλλα χάλια. Είστε έτσι μακριά ο ένας από τον άλλο, προσέχετε. Μακριά, μόνο εσύ είμαστε, δεν έχουμε κανένα. Εγώ ήρθα να σας δω λίγο πριν το Πάσχα, να σας πω τις ευχές μου, να είστε καλά, να είστε δυνατοί, να είστε γεροί. Ο Θεός να βοηθήσει να περάσει αυτό το κακό, έτσι, μπράβο. Ήφει ο κόσμος όλος. Έτσι. Και είναι αμαρτία. Πώς περνάει η μέρα σας εδώ? Πώς περνάνε, μόνο ξά είμαστε. Παλεύουμε με τον γέρο, τον διορθώνουμε, περνάει η μέρα μου. Αυτά.
Λοιπόν, να είσαι καλά, να είσαι καλά, κυρία Πετρούλα μου. Να είναι καλά όλος ο κόσμος, εμάς τα παιδιά μας. Μάμα μου. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αυτές τις μέρες, είναι σαν ένα προσκύνημα στην Παλιόνισο. Είναι η οικογένεια Μακαρούνα, ο Μικές και η Κατερίνα, είναι ο άλλος Μακαρούνας, ο Ηλίας με την Φουκαίνα και οι Καλλιδόνηδες με τον κύριο Ποθητό και την κυρία Πετρούλα. Κυρία Κατερίνα τώρα σιγά σιγά με τον μπαστούνάκι της θα έρθει να μπούμε μέσα στον Άγιο Πέτρο να μας πει τα Αναστάσεις μας, να κάνουμε εμείς πρώτη Ανάσταση. Αυτά ήδη στο χωράφι που εκεί. Για να το φυτέψω, θα καθάρισω το χωράφι και φέρα τα από εδώ. Αλλά από εδώ... Ο Άγιος Πέτρος είναι η αγαπημένη εκκλησία της κυρίας Κατερίνας, κυρία Κατερίνα μου. Ο αγαπημένος Άγιος. Α, ναι. Έρχεσαι τακτικά και ανάβεις το καντιλάκι. Ορίστε. Έρχεσαι τακτικά. Εγώ το ανάβει η Πετρούλα με τον ήλιο που είναι πιο κοντά μας. Ναι. Και έρχομαι και με αυτό το. Τι του λες το Άγιο Πέτρο, τι του λες όταν έρχεσαι. Εδώ. Τι του λες. Να. Του λέω, προσέχει όλο τον κόσμο και τα παιδιά μου να το φωτίζει. Τα φωτίζει όλο τον κόσμο. Και τα ικανοποιά δεν θέλω να φωτίζει, να πάει με τον τρόπο τον όμορφο και να τους βρίσκει μυροκάματο να ζούσει, να μην είναι αγανακτούσει. Πάμε να πούμε τα Αναστάσιμα. Θα το πούμε. Χριστέ μου, λύσε μας, Παναγιά μου. Είσαι έτοιμη, κύριε Κατερίνα μου. Ναι. Πάμε. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυρ και εις τους αιώνας τον αιώνων αμήν. Αναστάσεως ημέρα και λάμπριν θα θανάτων πατήσαν.
και της εν της μνήμας η ζωή χαρισαμένος. Τι ειδώνει που είσαι κύρα Κατερίνα μου, λες και ο χρόνος δεν περνά πάνω σου. Εγώ σε θυμάμαι χρόνια με αυτή τη γλυκύτητα να μας λες αυτό το αναστάσιμο τροπάρι. Να είσαι καλά. Και εσύ να είστε καλά. Να είσαι καλά, η κυρία Κατερίνα μου. Τώρα να τρέμω όλο μου το σώμα. Μια χαρά είσαι. Δεν έχω δύναμη, ένα δράμι. Δεν βλέπεις χάλια, πώς μπορείς έτσι περάσει από την απλή. Μια χαρά είσαι, μια χαρά είσαι. Δε, προσπαθώ τώρα λίγο-λίγο να τα φέρω στο φούρνο κοντά, να σκουπίσω. Πόσο χρόνο είσαι, κυρία Κατερίνα μου. Είπα στα 90. Παναγιά μου, πες. Πάντως, εάν δεν ήταν ο κορονοϊός, ναι, θα σε φύλαγα. Ναι, γιατί έτσι όπως σε βλέπω, στο έχω πει πολλές φορές, αλλά ένας λόγος που με τραβάει εδώ είναι μου θυμίζει τη μάνα μου. Ναι. Με το τσεμπέρι της, έτσι ακριβώς, και εκείνη έψελε. Λοιπόν, λοιπόν, να είσαι καλά, κυρία Κατερίνα μου. Και ο παπάς και τον αδερφός. Και παπά ο Γιώργης, ερχόταν εδώ. Ερχόταν πλέον η εκκλησία μας κάθε Απόστολο. Το ξέρω, το ξέρω. Ήρθαμε τόσο σπίτι για να έρθει να εκκλησιαστεί. Ναι, ναι, ναι. Θεός συγχωρέσει. Καλή Ανάσταση να έχεις. Καλή Ανάσταση και εσύ και όλο τον κόσμο καλή Ανάσταση. Χαρούμενος να είναι ο κόσμος, να... ο Θεός να πάρει πίσω το κακό αυτό που μας σύστηλε. Να το πάρει πίσω, γιατί βέβαια ο Θεός το στείλει, είναι παντού τα πάντα όλος ο κόσμος. Και να ξαναβρούμε τη ζωή μας, την κανονική. Να βρούμε τη ζωή μας, τις εκκλησίες μας, όλα που είναι κλειστά. Καλή Ανάσταση να έχεις, κυρία Κατερίνα μου, καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση στον κόσμο, καλή Ανάσταση κι εσείς. Έλα Ηλία μου. Έλα μάμα μου. Τι μου κάνεις. Καλά είμαστε. Πόσο καιρό έχουμε να τα πούμε. Πολύ καιρό. Ερχόμουν εγώ, ήταν εδώ η Φουκαίνα σου, εσύ έλειπες στα ζάσου. Να γυρίζω συνέχεια και τώρα μόλις ήρθα, μόλις γύρισα. Για πες μου σε παρακαλώ, πώς είναι τα πράγματα. Τα πράγματα, να τα πω καλά, αφού τα ξέρουμε όλοι, δεν είναι καλά τα πράγματα. Και να ευχηθούμε να γίνουν καλά. Να γίνει κάτι. Διότι εγώ στη ζωή μου τέτοιο φαινόμενο δεν το έχω ξανασυναντήσει. Πώς περνάει εδώ η μέρα σας με αυτό το κοίταξε, κακό. Ξέρεις, εγώ γυρίζω γύρω-γύρω με τα μελισσάκια και με το ένα από μακριά και βλέπω και ξεχνούμε τις στενοχωρίες και την καταστροφή. Με τα παιδιά έχεις επαφή, Τα παιδιά είναι εδώ πέρα, αλλά και αυτά μαραμένα τα παιδιά. Πώς θα το κάνω, όπως όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος είναι στενοχωρεμένοι όλοι εδώ. Με τα ρυφάκια σου, με τα κατσικάκια σου, τι γίνεται. Τα κατσικάκια είναι εδώ. Αλλά μπορούμε να καταφέρουμε να πιάσουμε κάτι, όταν δεν μπορούμε να πιάσουμε κάτι το καλοκαίρι. Μα τόσο άγρια είναι, κύριε Ηλία μου. Όσο τα ζουνται, είναι καλά. Τώρα λοιπόν αυτή την εποχή εγκριέψανε. Οι πελάτες σου που χρόνια τώρα τι σου λένε. Οι πελάτες όταν μπορούμε να τους βρούμε να τους πιάσουμε, θα τους πιάσουμε. Δεν μπορούμε για να... Δηλαδή θα σώσουμε τη χρονιά. Τι λες. Η χρονιά θα διορθωθεί πιο πέρα. Πιο πέρα. Έχουνε πολλά, τραβάνε πολλά. Πιο πέρα ας διορθωθούν τα υπόλοιπα. Έτσι. Να φτιάξει ζωή. Έτσι, αυτό σωστός, που έχει γίνει μια καταστροφή. Και στη ζωή μου ποτέ μου δεν έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο να μην κουσούμε Ανάσταση, να μην μπορούμε να πάμε στην Εκκλησία. Και γνωρίζεις, εγώ είμαι πιο πολύ πικραμένο, διότι εγώ είμαι στον επιταφείο του Αγίου Νικολάου. Πάντα σε έπαιρνα. Μπράβο. Να σου πω μόνο, να σου πω Ηλία, ότι θα το ξαναβάλουμε αυτό το ρεπορτάζ. Μπράβο. Γιατί αφού δεν επιτρέπεται πια. Δεν επιτρέπεται και εγώ είμαι πιο πολύ και πικραμένο από εκεί. Βεβαίως και τα παιδάκια όλα. Υπομονή θα κάνουμε όμως, να περάσει αυτή η χρονιά. Ευχηθώ να μην ξέναρθει. Έτσι, μπράβο. Τέτοιο Πάσχα, τέτοιο καταστρεφτικό, τέτοιο πράγμα να μην ξαναρθεί στον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Όλος ο κόσμος έχει καταστραφεί. Διότι περιμέναν όλοι. Με τον τουρισμό. Έτσι. Και οι ψαράδες, οι σοπάνιδες και όλοι και όλοι και όλοι. Όλοι με στενοχωρία και με... Πες μου ευχές πασχαλινές. Να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο να έχουν καλή Ανάσταση, έστω και από μέσα από τα σπίτια του, διότι δεν είναι όμορφο πράγμα, ας το λέει. Από μέσα από το σπίτι να ακούσω την Ανάσταση δεν είναι καλό, αλλά θα το ευχηθώ. Καλή Ανάσταση και να μην ξαναγίνει αυτό. Να ζήσει ο κόσμος πάντοτε χαρούμενος όπως ζητούσα στην την Ανάσταση. Να μην ξαναγίνει αυτό το φαινόμενο. Να είσαι καλά Ηλία μου. Να είσαι καλά Ηλία μου. Να είναι όλος ο κόσμος καλά, τουλάχιστον. Να ξε... Γεροί και δυνατοί να είστε εδώ στην Παλιόνισο. Και να κάνουμε λίγο κουράγιο. Έτσι μπράβο. Περάσει. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά Ηλία μου, να είσαι καλά. Όλοι καλά. Όλος ο κόσμος. Ψάχνουμε να βρούμε τη Φουκαίνα σου, τι βρίσκουμε. Πού είναι, στα κλαδιά, είναι στα κατσίκια, είναι πού είναι. Ναι, είναι στα κλαδιά, να είναι ψηλωμένη πάνω. Και μου είπε τώρα να πάμε κάπου να δούμε ένα θέαμα. Για να δούμε. Για να δούμε λοιπόν εδώ. Ανοίγει λοιπόν την πόρτα σου.
όπου έχει ένα ειδικό μηχανισμό αυτή η πόρτα του Ηλία. Μπράβο, είναι ένα ειδικό μηχανισμό. Ένας ειδικός μηχανισμός. Είχαμε ωραία πόρτα, αλλά η χάλασε και την βάλα πρόχειρα αυτή. Θα βάλω μια άλλη όμως. Το πρώτο πράγμα που ακούς είναι ο βόμβος από τις μέλισσες. Το δεύτερο είναι αυτό το ποτάμι από κίτρινα λουλούδια, μαργαρίτες, παπαρούνες. Η φύση εδώ στην Παλιόνισσο αυτή την περίοδο είναι μοναδική. Ούτε ο καλύτερος ζωγράφος. Απίστευτη εικόνα. Καλά είναι, οι εικόνες ανεπανάληπτες είναι. Που ο φακός του Κάλυμνος Νιούς καταγράφει. Κοιτάξτε, κοιτάξτε παπαρούνα και κακό. Και οι μέλισσες, πολλές μέλισσες, Ηλία μου! Έλα, έλα, παρακαλώ, μαζεύουνε. Τι ωραία, από πάνω, τι από ωραία πάνω, εικόνα είναι αυτή, αναστάσιμη εικόνα είναι, πασχαλινή εικόνα. Και με αυτές τις πολύ όμορφες ανοιξιάτικες εικόνες το ρεπορτάζ μας τελειώνει. Αφού ψάχνουμε να βρούμε τη Φουκαίνα Μακαρούνα, φωνάζουμε, σφυράμε, αλλά τίποτα. Για να δούμε. Ηλία μου, τι είναι αυτά εδώ? Αυτά εδώ πέρα βγαίνουν μόνο σε αυτό εδώ, σε αυτό το μέρος, σε κανένα άλλο μέρος. Μόνο στην Παλιόνισσο? Εδώ στην Παλιόνισσο, το χωράφι αυτό, σε κανένα άλλο μέρος. Και είναι σαν σαν μπαλίτσες είναι, ναι. Σαν μπαλίτσες είναι. Αυτά κρατάνε... Μέχρι? Χρόνια. Α, μπορείς να τα κόψεις για να τα βάλεις στο σπίτι δηλαδή, στο σπίτι χρόνια και δεν χαλούνε αυτά, δεν θέλω ούτε νερό ούτε τίποτα. Τι ωραία. Πάρε.